κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Ζαχαρόπουλε. Κυρίες και κύριοι, έχουμε τον Τάσο τον Ζαχαρόπουλο μαζί μας. Τελικά δεν μπορώ να σου αναβγάλω τη γραμμή, δεν ξέρω, κάτι έχει συμβεί σήμερα. Μάλλον κάποιος δάχτυλος είναι. Λοιπόν, τι κάνουμε, πώς είμαστε, πού σας βρίσκουμε. Καταρχήν... Για την τελευταία και κορυφαία προεκλογική μου ομιλία στο Περιστέρι που θα γίνει 7 η ώρα στο Δημαρχείο του Περιστέρι. Μάλιστα. Καλή επιτυχία λοιπόν σας ευχόμαστε. Είστε υποψήφιος στο δυτικό τομέα της Αθήνας. Σε πόσους δήμους? Είναι 7 δήμοι. 7 δήμοι. Χαϊδάρι, Περιστέρι, Πετρούπολη, Εγάλεο, Ήλιον, Αγία Βαρβάρα, Χαϊδάρι, Άγια Νάργυρη, Καματερό. Μάλιστα. Πώς πάμε όλη αυτή την περίοδο? Αν και σας παρακολουθώ τακτικά, βλέπω τις κινήσεις σας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και συγκεκριμένα στο προφίλ σας στο Facebook. Κοιτάξτε κύριε Παυλόπουλε, εγώ έχω ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό την ενημέρωση. Έχω επισκεφθεί όλους τους δήμους και η κορυφαία μου ομιλία είναι η σημερινή. Είμαι κάτοικος του Περιστερίου, είμαι γέννημα θρέμα, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω βιώσει όλους τους όμορους δήμους του δυτικού τομέα και όπως γνωρίζετε έχω ανδρωθεί, έχω σπουδάσει, έχω κάνει τις πρώτες μου επαγγελματικές κινήσεις εδώ και 30 χρόνια στο δυτικό τομέα, κάτι που αυτό μου είναι ένα προσόν και προνόμιο για μετέπειτα, για να μπορέσω να δω και πώς μπορώ να αντιμετωπίσω τα προβλήματα. Πρέπει να πούμε ότι ασχολείστε και με τον αθλητισμό, είστε πρόεδρος, για πείτε το εσείς. Κοιτάξτε, μήπως κάνω κανένα λάθος εγώ. Είμαι από το 1984 ιδιοκτήτης γυμναστηρίου και είμαι πλέον από το δεκαετίας πρόεδρος του παγκόσμιου πλέον bodybuilding της WABA World Ελλάς και της WABA World γενικά από το 2020. Μάλιστα. Ανταπόκριση έχει ο κόσμος στην Ένωση Κέντρου και στο πρόσωπό σας? Μάλλον να το πω αντίθετα, στο πρόσωπό σας πρέπει να έχει ανταπόκριση, γιατί είστε, ασχολείστε πάρα πολύ έτσι, στις περιοχές αυτές που αναφέραμε προηγουμένως. Λοιπόν, αλλά προς την Ένωση Κέντρου, γιατί βλέπουμε πολύ χαμηλά ποσοστά, κύριε Ζαχαρόπουλε. Βεβαίως κύριε Παυλόπουλε, είχαμε ένα δείγμα στις ευρωεκλογές, οι οποίες βέβαια ήταν μια ψήφος καταδίκης για το ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα οι δύο πολώσεις να μειώσουν τα ποσοστά των μικροτέρων κομμάτων. Όμως εμείς είμαστε ακόμα εδώ. Βεβαίως, αν έχετε δει και αν έχετε ενημερωθεί, υπάρχει μια μικρή αλλά αύξηση πρόοδο της Ένωσης Κεντρών και αυτό οφείλεται βεβαίως διότι το εκλογικό σώμα, να είστε σίγουροι ότι θα κάνει διόρθωση. Η Ένωση Κεντρών αποτελεί πυρήνα ενότητας για την Βουλή. Η επόμενη Βουλή έχει ακόμα περισσότερο ανάγκη την Ένωση Κεντρών, διότι ήταν το μοναδικό κοινοβουλευτικό κόμμα που από την αρχή μιλούσε για συγκυβερνήσεις, για οικουμενικές κυβερνήσεις, προκειμένου για τα μεγάλα ζητήματα, τα οποία δεν μπορούμε να παίζουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε εκτόσεις στις αποφάσεις και δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε προς όφελος μικροκομματικό τα προβλήματα και τις ανάγκες του ελληνικού λαού. Ναι, σήμερα άκουσα, επειδή είχα έρθει και σε μια ομιλία σας στα Χριστού την πρωτοχρονιά νομίζω, όταν σας έδωσε το χρήσμα ο κύριος ο πρόεδρος, λοιπόν, τον άκουσα να πει το εξής πράγμα, ότι θα συνεργαζόμουν με τη Νέα Δημοκρατία και σήμερα το πρωί έχει αλλάξει η ρότα. Τι φταίει για αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, εμείς δεν θα αφήσουμε το κράτος ακυβέρνητο, έτσι.
μπροστά τόσα ζητήματα και κύριε Παυλόπουλε, εδώ και πόσο καιρό βλέπουμε μια τραγική, καλπάζουσα, δυσμενή θέση της χώρας μας που πρέπει να προσαρμοζόμαστε και εμείς αναλόγως των περιστάσεων. Βεβαίως και είμαστε κάθετοι και μας χωρίζει άβυσος από, και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά εν προκειμένου η χώρα, η διακυβέρνηση να είναι υγιής και να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, διότι δεν έχουμε ούτε μία μέρα περιθώριο να καθυστερήσουμε, εάν και εφόσον ο ελληνικός λαός μας αξιώσει και μας βάλει μέσα στην επόμενη Βουλή και μας ζητηθεί και είμαστε ένας καταλήτης, γιατί αυτό θέλουμε να είμαστε, αποφάσεως, βεβαίως θα κάνουμε την σύσκεψή μας. Ο Πρόεδρος ήδη είναι σε διαδικασία συσκέψεως εσωκομματικά και αναλόγως των περιστάσεων ενδεχομένως να στηρίξουμε χωρίς ανταλλάγματα και χωρίς πράγματα που ενδεχομένως να μας δώσουν κάποιο αξίωμα. Λοιπόν, βεβαίως και θα προσαρμοστούμε, δεν θα αφήσουμε ακυβέρνητο τον τόπο εάν και εφόσον χρειαστεί η βοήθειά μας. Είχατε ένα καλό ψηφοδέλτιο στις ευρωεκλογές. Λοιπόν, τι έφτεξε και έπεσε τόσο πολύ χαμηλά η Ένωση Κέντρων? Κοιτάξτε κύριε Παυλόπουλε, η Ένωση Κέντρων είναι ένα κόμμα το οποίο βεβαίως μετά από 37 χρόνια προσπάθειας κατάφερε να μπει στη Βουλή. Όμως, πλην αυτού όμως, δεν είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε μια ευρωπαϊκή οικογένεια. Για το σκοπό αυτό λοιπόν γίνανε και κάποια επικοινωνιακά λάθη, τα οποία τα είδαμε, τραβήξαμε τη γραμμή μας, είμαστε σε διαδικασία ανάκαμψης, αλλά μην ξεχνάμε ότι η ψήφος της Ευρωβουλής είναι τελείως διαφορετική, κύριε Παυλόπουλε, από τη ψήφο του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Βρέως φάλαμε, διότι δεν επικοινωνήσαμε πολύ σωστά με τον κόσμο, δεν χρησιμοποιήσαμε πολλά ΜΜΕ. Είναι και πολιτική του Προέδρου ότι πρέπει ο κόσμος να φροντίσει να ενημερώνεται και για τις θέσεις των κομμάτων. Όλες και όλες ήταν 21 έδρες και καταλαβαίνετε ότι η Ένωση Κεντρών σε αυτό το σημείο είχε τη μικρότερη πιθανότητα να εισέλθει στην Ευρωβουλή. Λοιπόν, και για το σπουδαιότερο λόγο ακόμα είναι ότι αυτή η ψηφοφορία ήταν καθαρά μια ψηφοφορία η οποία ο ελληνικός λαός έδειξε την αγανάκτησή του στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ κινδυνεύετε, κύριε Ζαχαρόπουλε, να μην μπείτε και στην Βουλή. Είστε πολύ χαμηλά στις δημοσκοπήσεις, αν και οι δημοσκοπήσεις για μένα δεν μετράνε αυτή τη στιγμή. Μετράει η Κυριακή από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα που θα κλείσει η κάλπη. Τίποτα δεν προεξοφλούμε και τίποτα δεν μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά καλώς έχουν των πραγμάτων, είναι πολλές οι δημοσκοπήσεις οι οποίες σας δείχνουν ότι είστε πάρα πολύ χαμηλά και κινδυνεύετε να μπείτε μέσα στη Βουλή. Ναι, δεν θα φέρω αντίρρηση, αν και εφόσον πρέπει να συμφωνήσουμε ότι και το 2015 μας δείχνανε εκτός Βουλής με πολύ χαμηλό ποσοστό και όμως μπήκαμε με 3,4. Βέβαια, αυτό δεν το χρησιμοποιώ σαν ανάγχωμα και ως πρόφαση, όντως έχουμε δεχτεί ένα πλήγμα, όμως εγώ που γυρίζω όλες τις γειτονιές, ειδικά το δυτικού τομέα και βεβαίως και όλοι οι συνυποψήφοι μου και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, βλέπουμε έως και μία έτσι στενάχωρη εικόνα ότι κακώς η Ένωση Κεντρών δεν τη στηρίξαμε όπως έπρεπε να τη στηρίξουμε, με το δείγμα της Ευρωβουλής εννοώ. Και πιστεύω ότι ο κόσμος είναι έτοιμος να διορθώσει και να βάλει περίτρανα την Ένωση Κεντρών στη Βουλή. Είναι μια φωνή η οποία ποτέ δεν πρόδωσε και δεν άφησε να εννοηθεί ότι θα παρεκκλίνει των αποφάσεων της. Μην ξεχνάμε ότι ήταν η μοναδική παράταξη η οποία στήριξε μόνο την απλή αναλογική, κύριε Παυλόπουλε.
Όλα τα άλλα, εμείς το 99% τα καταδικάσαμε. Και ήμασταν μια φωνή η οποία ήταν, ταλαιπωρήσαμε την κυβέρνηση, την κουράσαμε, μας έκανε προτάσεις συμπόρευσης, μας έκανε προτάσεις για να ηρεμήσουμε. Εμείς δεν σταματήσαμε όμως να φωνάζουμε, δεν σταματήσαμε ποτέ να ενεργοποιούμε τα προσόντα και τα νόμιμα δικαιώματα που έχουμε. Όλα αυτά ο ελληνικός λαός τα βλέπει. Τα βλέπει και είμαι σίγουρος ότι θα διορθώσει το εκλογικό σώμα και θα βάλει την Ένωση Κεντρών στις 7 του Ιουλίου, δηλαδή την Κυριακή που μας έρχεται, μέσα στη Βουλή. Μάλιστα. Τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού την είδατε χθες? Βεβαίως. Και βεβαίως δεν είμαι από αυτούς τους πολιτικούς που λένε ότι δεν την είδα. Την είδα. Θέλω να μου σχολιάσετε 2-3 πραγματάκια. Είμαι έτοιμος να τα σχολιάσω, γιατί έχω ήδη επισημάνει κάποια τραγικά σημεία τα οποία βγήκανε είτε εκ προθέσεως είτε όχι από τον κύριο Τσίπρα, τα οποία νομίζω ότι ακυρώνουν πολλά από τα μέχρι τώρα συμβάντα και όπως τα γνωρίζαμε. Όπως παραδείγματος χάρη, για το μάτι, αναφέρει κάπου ο κύριος Πρωθυπουργός ότι δεν ήμουνα, λέει, ενημερωμένος και από τη διάρκεια, λέει, που κατέβηκα από το αεροπλάνο μεσολάβησαν περίπου 20 λεπτά και το τηλέφωνο μου ήταν κλειστό. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, αυτό δεν τα λέει ούτε ο γιος μου Παναγιώτης, ας πούμε, ως αστεία, πρωθυπουργός της χώρας, να λέει ότι δεν είχα ενημερωθεί 20 λεπτά αφού πάτησα το πόδι μου στην Ελλάδα, έτσι, για την τόσο τραγική κατάσταση που ήδη υπήρχε στο μάτι. Και επίσης ότι δήθεν ότι στην διάρκεια της σύσκεψης ότι δεν ήξερε ότι οι κάμερες ήταν ανοιχτές και γράφανε. Εσείς τώρα είστε ένας πολύ έμπειρος δημοσιογράφος, κύριε Παυλόπουλε. Το έχετε ξανακούσει αυτό το πράγμα, να δίνεται, ας το πούμε, να υπάρχει κάμερα, να υπάρχει τόσο δυνατή απαρτία συμβουλίου και να θεωρούν ότι είναι κλειστές οι κάμερες? Λοιπόν, άρα τι σημαίνει εδώ? Ανακαλύπτουμε ότι πράγματι υπήρχε μια προχειρότητα, μια ανεπάρκεια, όπως και κατ' επέκταση όλη αυτή η τετραετία ήταν μια ανεπαρκής διακυβέρνηση, κύριε Παυλόπουλε, και σε πολλά σημεία ο κύριος Πρωθυπουργός στη χθεσινή συνέντευξη που έδωσε στους αξιόλογους συναδέλφους σας φανέρωσε ότι το κόμμα του τελικά ήταν αρκετά προσωποκεντρικό. Δηλαδή, αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ το είχε σαν σημαία, ότι οι συλλογικές αποφάσεις και όλα τα σχετικά ήταν καθαρά πολλές φορές αποφάσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού. Του Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, που ρίσκαρε και ενδεχομένως μπλόφαρε με κέρυες αποφάσεις του ελληνικού λαού. Δεν διανοείται να λέει κάποιος ότι ναι, έκανα λάθος επιλογή και θεωρώ ότι, αναφερόμενο στον κύριο Βαρουφάκη, και ότι από εδώ και πέρα πάνε όλα καλά τα πράγματα. Τι θέλει να μας πει δηλαδή, ότι η πολιτική να μας φέρει περίπου με την καθυστέρηση των αποφάσεων και των κινήσεων του κυρίου Βαρουφάκη στα 80 δις επιπλέον χρέος είναι κάτι το οποίο περνάει έτσι απλά, και τώρα ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να μπει στην κολυμπήθρα του Σιλουάμ. Επίσης, άλλο σημείο χαρακτηριστικό που αναφέρεται χθες, λέει ότι εγώ διατίθεμαι να έχω μια σταθερή εξωτερική πολιτική. Δεν μας έχει πει όμως ποτέ τι συζήτησε με τον κύριο Ερντογάν αυτό το περιβόητο μικρό διάστημα και κλεισμένο των θυρών, κάτι το οποίο από τα τεκτενόμενα και από τη συνέχεια γενικότερα των εξελίξεων μας έχουν στο καναβάτσο, κύριε Παυλόπουλε. Μας έχει ένα ολόκληρο έθνος υπό την καθοδήγηση του τουρκικού ζυγού. Λοιπόν, αυτό. Δεύτερον, τρίτον, η οικονομία για τον κύριο Τσίπρα θεωρεί ότι πήγαμε καλά. Δεν βλέπετε, λέει, στην Ερμού κάποτε ήταν κλεισμένα όλα τα μαγαζιά, υπήρχαν λουκέτα, και τώρα, ας πούμε, έχουν ανοίξει
κύριε Παυλόπουλε, όλα τα μαγαζιά και απασχολούν σε οριδόν κόσμο και γίνεται τζίρος και όφελος για το κράτος. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είναι σοβαρά πράγματα που σημερινή απόφαση, αν έχετε δει και έχετε ενημερωθεί, ο μέσος όρος που βγήκε ως μισθούς, το 1 στους 3, το 1 τρίτο των εργαζομένων, κύριε Παυλόπουλε, έχουν 390 ευρώ μεικτή αποζημίωση. Αυτή είναι η πρόοδος. Αυτό είναι το 28% ανεργία που κατέβηκε στο 18% και με 500.000 νέους που βγήκαν στο εξωτερικό. Λοιπόν, το στρίμωμα εχθές της κυρίας Κοσιόνη και του κύριου Παπαχελά ανάγκασε και τον Πρωθυπουργό να δείξει ότι εγώ αν ήμουνα, εγώ τουλάχιστον αυτό το κατάλαβα σε κάτι ότι αν ήμουνα ψηφοφόρος δεν θα με ψήφιζα, διότι δεν γίνεται κάποιος να υπενήσεται ότι έπραξε τόσα αναλυθή, τόσα σημεία τα οποία νόμιζε ότι ήταν διαφορετικά, ότι θα τα κατάφερνε και έριξε στα βράχια ένα ολόκληρο έθνος. Λοιπόν, και εγώ πιστεύω ότι αυτό θα το βρει στην κάλπη στις 7 του Ιούλη. Βέβαια, εδώ θα μου επιτρέψετε να λίγο από το σχόλιο όσον αφορά την χθεσινή ομιλία του, συνέντευξη του κύριου Τσίπρα, ότι αυτομάτως αναδεικνύεται και ο καλύτερος χορηγός του κύριου Μητσοτάκη. Δηλαδή, κάποια στιγμή ο κύριος Αυτιάς, σε συνέντευξη που πήρε από τον κύριο Μητσοτάκη, το είπε και ευθέως. Του είπε ότι τελικά ο καλύτερος βοηθός, ο καλύτερος χορηγός είναι ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή τι μας λέει, ότι και ο κύριος Μητσοτάκης δεν προηγείται ή δεν θα κερδίσει επειδή ναι είναι ένα παλικάρι το οποίο σύσσωμα όλοι συστρατεύονται πίσω του για να πάρει τα ενία. Έχουμε μια ανεπαρκή διακυβέρνηση 4 ετών, έχουμε ανεπάρκεια λάθη που ο κόσμος ψάχνει από κούμπι, κύριε Παυλόπουλε, να κρατηθεί. Εκεί λοιπόν η Ένωση Κεντρών πρέπει να μπει σφήνα, να σκεφτεί πάρα πολύ καλά ο ελληνικός λαός τι διακυβέρνηση θέλει την επομένη στις 7 Ιουλίου. Πώς θέλει, ποιος θέλει να τον κυβερνήσει και υπό ποιες συνθήκες. Τα λάθη δεν επιτρέπονται, κύριε Παυλόπουλε, ξανά. Μάλιστα. Λοιπόν, ήδη στα βράχια. Επειδή ο χρόνος σας ξέρω είναι πολύτιμος, γιατί έχετε και την κεντρική σας ομιλία σήμερα, για να τελειώσουμε, πείτε μου γιατί κάποιος πρέπει να ψηφίσει τον Τάσο τον Ζαχαρόπουλο και τι ζητάει ο Τάσος Ζαχαρόπουλος. Εγώ αν ήμουν πάντως ψηφοφόρος θα έδινα δαγκωτό ψήφο στον κύριο Ζαχαρόπουλο, σε μένα δηλαδή, διότι είμαι ένας άνθρωπος που έχω αποδείξει ότι η μηδενική μου αφετηρία αναφορικά με μπόνους ή κληρονομικές προϋποθέσεις δεν ήταν εμπόδιο για να μπορέσω να δημιουργήσω στη ζωή μου, να πέσω και να ξανασηκωθώ αρκετές φορές, να έχω το θάρρος της νόμης μου και σε όσους τομείς έχω ασχοληθεί με τα κοινά, πάντοτε καταλαμβάνω το υψηλότερο βήμα που είναι η Προεδρία. Και θεωρώ λοιπόν ότι είμαι πάρα πολύ ενημερωμένος, είμαι αρκετά μάχημος και πρωτίστως έχω την πλάτη μου ήδη καλά χτισμένη και δεν θα με επηρεάσει, κύριε Παυλόπουλε, κανένας μπρος στο δίκαιο, στο εθνικό δίκαιο, να κάνω αυτό που πρέπει και αυτό που θα με εμπιστευτεί ο κάθε ένας και κάθε μία που θα θελήσει να με στείλει στη Βουλή. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ζαχαρόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή επιτυχία να έχετε. Και ίσως τα πούμε την Κυριακή το βράδυ μετά τα πρώτα αποτελέσματα. Εύχομαι καλή επιτυχία στον εξαίρετο σταθμό σας, το Ραμόνα Ράδιο, που πάντοτε είναι επί των επάλξεων και ήταν μεγάλη τιμή η συνομιλία και η συνέντευξη που μου κάνατε. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.